Έχω ένα παιδάκι το οποίο έχει κάτι πολύ σπάνιο και σιτίζεται με γαστροστομία. Δεν τρώει τίποτα από το στόμα. Πρέπει να είναι κάποιος εκεί να το ταΐζει κάθε 3 με 4 ώρες. Το γράφει και το χαρτί του γιατρού ότι είναι τόσο σοβαρή περίπτωση που, ας πούμε, αν απορριθμιστεί, μπορεί να πέσει σε κόμμα και να πεθάνει. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωση του μαθητή από τα Χανιά, όπως και δεκάδες ακόμη που χρήζουν ειδική στήριξη και άρα πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν αντιμετωπίζεται σαν ειδική από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από το Υπουργείο Παιδείας. Μόλις λίγες μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, η μητέρα του ζητά το αυτονόητο από την ελληνική πολιτεία. Μου είπανε, βάλω οπωσδήποτε αυτή την υπογραφή που λείπει, τη σφραγίδα, τη βάλαμε για να μην μείνει εκτός. Και τώρα μου λένε ότι με βάλανε μαζί με αυτούς που έχουν αλλεργία στα φαγητά. Που το παιδί σιτίζεται με γαστροστομία και πρέπει να έχει κάποιον εκεί να του ζυγίζει το φαγητό και να του το δίνει από τη γαστροστομία. Δεν είναι όμως το μοναδικό παιδί που χρειάζεται ειδική στήριξη στο σχολείο. Δεκάδες ακόμη μαθητές που είτε ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, είτε αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή άλλα προβλήματα υγείας, κινδυνεύουν να μείνουν μετέωρα και να ενταχθούν στα τμήματα βασικής εκπαίδευσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πρόοδο και για την υγεία τους. Εμένα ο γιος μείνει στο φάσμα του αυτισμού, χρειάζεται παράλληλη στήριξη και όπως και όλα τα παιδιά. Πολλά παιδιά τέλος πάντων είναι που χρειάζονται παράλληλη στήριξη, είτε νοσηλευτές, στοχεύουν στο να εγκλειστούμε στο σπίτι τα παιδιά μας να μείνουν αμόρφωτα. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να περιορίσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης έρχεται σαν ένα ακόμη εμπόδιο στο δύσκολο αγώνα των οικογενειών που διεκδικούν για τα παιδιά τους ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση. Αυτοί ζουν αυτές τις καταστάσεις. Γιατί θέλουν να μείνουν τα παιδιά μας στο περιθώριο? Όλοι ίσοι δεν πρέπει να είμαστε? Τι είναι αυτή η κατάσταση? Εγώ ρωτάτε εμένα και τον κάθε γονιό εδώ πέρα το άγχος μας αν θα μπορέσουν τα παιδιά μας να προχωρήσουν και η πολιτεία μας κλείνει την πόρτα. Κάθε μήνα πρέπει να τρέχουμε από εδώ να παρακαλάμε από εκεί. Με την αγανάκτηση να ξεχυλίζει, γονείς και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν το πρωί συμβολική κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Στα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αυτή τη στιγμή δεν στηρίζονται. Υπάρχει κόφτη στο Υπουργείο Παιδείας. Βρήκανε αυτή την περιοχή εκπαίδευσης για να κάνουν εξοικονόμηση προσωπικού. Βγαίνει ξαφνικά μια διρεκτίβα, να την πούμε, δύο άτομα στο σχολείο. Οριζόντια και τελειώνει το θέμα. Έχουμε περιπτώσεις που αυτά τα δύο άτομα μοιράζονται σε δύο ή σε τρία παιδάκια. Είναι απαράδεκτες αυτές οι διαδικασίες και στη τελική ανάλυση η ευαισθησία μιας κοινωνίας φαίνεται πώς αντιμετωπίζει αυτά τα άτομα, αυτές τις περιπτώσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αντώνης Τσαλαπάκης, τόνισε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν υποστελεχωμένα, με τις κενές θέσεις να υπολογίζονται σε 270. Τα κενά αφορούν εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, ενώ πάνω από 170 είναι τα κενά που καταγράφονται επίσημα και από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στις ανάγκες παράλληλης στήριξης. Με αυτά τα δεδομένα και σε συνδυασμό με τα νέα μέτρα πρόληψης από την πανδημία που τίθενται σε ισχύ εν μέσω πολλών αμφιβολιών, η νέα σχολική χρονιά προβλέπεται δύσκολη.